Η διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Χριστάλα Γιορκάτση κατέθεσε για δύο περίπου ώρες ενώπιον του ποινικού ανακριτή Παναγιώτη Καλή και εξερχόμενη δεν θέλησε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Παραδώσετε κάποια έγγραφα. Ο Αντένα επικοινώνησε το απόγευμα με την Χριστάλα Γιορκάτση, η οποία ανέφερε πως δεν μπορεί να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει οτιδήποτε, καθώς ό,τι είχε να πει το είπε στον ποινικό ανακριτή Παναγιώτη Καλή. Πριν τη Χριστάλα Γιορκάτση κατέθεσε για μία περίπου ώρα το παραιτηθέν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Σταύρος Ζένιος, ο οποίος επανέλαβε πως βρίσκεται στα χέρια της διοικητού η αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας. Η χώρα έχει καταστραφεί από διαπλεκόμενα συμφέροντα δικηγορικών γραφείων, οικονομικών παραγόντων και πολιτικών και πολιτιακών αξιωματούχων. Το ότι οι συνάδελφοι επέλεξαν να μείνουν εκεί για να συνεχίσει να λειτουργεί η Κεντρική Τράπεζα και να ασκούν και να στοχοποιούνται για κάτι που δεν ευθύνονται εκ μέρους τους είναι θυσία, όπως εξίσου θυσία ήταν για κάποιον να παραιτήσει. Πιστεύω ότι η αξιοπιστία της Κεντρικής Τράπεζας αυτή τη στιγμή είναι στα χέρια της διοικητού. Σήμερα κλήθηκε για συμπληρωματική κατάθεση και ο συνεργάτης της υποπαρέτησης διαχειρίστριας της Λαϊκής Τράπεζας, Πανίκος Ηρακλέους. Σε μια άλλη εξέλιξη, το απόγευμα συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Κεντρικής Τράπεζας σε βαρύ κλίμα. Στη συνεδρία έγινε συζήτηση για το ρόλο της αρχής εξυγίανσης σε σχέση με τη Λαϊκή, μετά και την παρέτηση της διαχειρίστριας της Λαϊκής Σάντρης Αντωνιάδου. Συζητήθηκε επίσης το ζήτημα της εξυγίανσης της FBME και της προκαταρκτικής έρευνας που αφορά στον ΕΛΑ της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.